Με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατέθεσε ο Υφυπουργός, κατά τη γνώμη μας, δεν αλλάζει ο πυρήνας του σχεδίου νόμου. Κατά συνέπεια, παραμένει αρνητική η στάση μας επί της αρχής. Αν ήταν μόνο η κύρωση της σύμβασης, θα ψηφίζαμε παρόν. Τώρα, σε σχέση με την αντικατάσταση του άρθρου 14 από την Υπουργική Τροπολογία, με την οποία τακτοποιούνται εργασιακά ζητήματα των εργαζομένων στην ΕΟΕ, θα πούμε ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει και συμφωνία από μέρους μας στη μετατροπή της ΕΟΕ από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε ιδιωτικού δικαίου και οφείλουμε να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους με τις εξής παρατηρήσεις. Πρώτον, με το νέο εσωτερικό κανονισμό για τους εργαζόμενους θα μπορεί να αλλάξουν οι όροι παροχής εργασίας προς το δυσμενέστερο. Όχι η σχέση δημοσίου δικαίου ή των ΙΔΑΧ δεν διασφαλίζει ο εσωτερικός κανονισμός των εργαζομένων της ΕΟΕ ως ιδιωτικού δικαίου, ούτε τα ρεπό, ούτε τα επιδόματα, ούτε σταθερό ωράριο, ούτε αργίες. Δεύτερον, η ΕΟΕ πλέον ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου τούδε και στο εξής, αν προσλάβει επιπλέον εργαζόμενους, δεν τη δεσμεύει το ισχύον εργασιακό καθεστώς, αλλά μόνο με ελαστικές εργασιακές σχέσεις, με ό,τι αυτό πρακτικά συνεπάγεται. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Με το άρθρο 18, που αφορά την εφαρμογή του Μνημονίου Συναντήρησης και Συνεργασίας προκειμένου να αποτραπούν καθυστερήσεις στα μεγάλα επενδυτικά έργα, εμείς λέμε για λογαριασμό του κεφαλαίου. Το ΚΚΕ το έχει καταψηφίσει αυτό το άρθρο στο νόμο 4585 του 18. Την παρούσα διάταξη, στην παρούσα διάταξη θα πούμε παρόν, παίρνοντας υπόψη τις εκκρεμότητες που υπάρχουν σε ενεξελίξη έργα αρχαιολογικών ανασκαφών ανά τη χώρα και πρέπει να αντιμετωπιστούν για να αποτραπεί η καθυστέρησή τους. Είμαστε όμως κάθετα αντίθετοι με το Μνημόνιο Συναντήρησης και Συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού με ανώνυμες εταιρείες, το οποίο προστατεύει τον επενδυτή από τις αρχαιότητες και όχι τις αρχαιότητες από τον επενδυτή. Το ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ολοκληρώνει η Νέα Δημοκρατία. Σχετίζεται με τον πρόσφατο αναπτυξιακό νόμο, με τον οποίο έρονται τα όποια περιβαλλοντικά και αρχαιολογικά εμπόδια, του ΚΚΕ τον καταψήφισε ως γνωστόν, που επισπεύδει με fast track διαδικασίες μεγάλα επενδυτικά έργα όπως αυτό του ελληνικού. Με το άρθρο 19, που τίθεται υποκαθεστώς εκαθάριση στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, θα το καταψηφίσουμε. Η όλη κακοδιαχείριση του Ταμείου αποτελεί σοβαρό ζήτημα με πάρα πολλά σκοτεινά σημεία. Πράγματι, το Ταμείο δεν μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του και θα συμφωνούσαμε στην πρόταση εκαθάρισης. Πλην όμως, η κυβέρνηση προχωράει στην εκαθάριση του Ταμείου κλείνοντας πολιτικά το ζήτημα και όλα με λιγάλα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εδώ όμως έχουμε ατασταλίες. Ποια είναι η τελική έκθεση των ελεγχτών του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους? Κρατιέται μυστική. Γιατί? Και μιλάμε για δαπάνες 45 εκατομμυρίων ευρώ 2005-2016. Χρηματοδοτείται αποκλειστικά από δημόσιους πόρους. Μήπως μπορεί η υπόθεση να εκκρεμεί στα δικαστήρια, όμως οι πολιτικές ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού υπάρχουν και είναι βαριές διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα βγαίνει στα κεραμίδια. Το Ταμείο ήταν ένα βολικό εργαλείο για τη χειραγώγηση και εξαγορά των εργαζομένων και αξιοποιήθηκε από όλους για αυτό τον σκοπό. Ούτε οι προτινόμενες διατάξεις, ούτε η αιτιολογική έκθεση, ούτε και η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφέρονται στις αιτίες που οδηγεί στη διάλυση του Ταμείου και τις ευθύνες διαχρονικά που έχουν οι πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου. Ένα δεύτερο ζήτημα πάλι με το άρθρο 19. Γιατί δεν έχει υλοποιηθεί ο νόμος 4598 του 19 που θεσπίζει τη λειτουργία του παιδικού σταθμού ως τμήμα του Υπουργείου Αθλητισμού? Γιατί δεν έχει συγκροτηθεί σε πλήρη σύνθεση το τμήμα και ο παιδικός σταθμός συνεχίζει και σήμερα να υπάγεται στο Ταμείο? Γιατί μέχρι τώρα δεν έχουν μονιμοποιηθεί οι εργαζόμενοι? Τρίτον, ποιος είναι ο λόγος που δεν αναπαλήφεται η φράση κατά τη διάρκεια της εκαθάρισης η λειτουργία του παιδικού σταθμού δεν διακόπτεται στο τέλος παραγράφου 2? Μήπως μετά την εκαθάριση του Ταμείου η κυβέρνηση σκοπεύει να κλείσει το σταθμό? Επίσης, γιατί δεν απαλήφεται η λέξη «δύναται» στην αρχή της παραγράφου 4 και να αντικατασταθεί με τη φράση ότι το Υπουργείο καλύπτει τους δικαιούχους? Εδώ έρχεται η τροπολογία του κινήματος αλλαγής με την οποία συμφωνούμε, δεν έχουμε αντίρρηση να την αποδεχτούμε. Αλλά έρχεται σε αντίφαση με το «δύναται». Δηλαδή δεν μπορείς από τη μια να λες «εντάσσω τους αορίστου χρόνου στις δαπάνες τους
για τους παιδικούς σταθμούς και από την άλλη λες δύναται. Υπάρχει λοιπόν ζήτημα και πρέπει να απαντήσετε σε αυτό. Και δεύτερον, σε σχέση πάλι με αυτό, δεν μπορείτε σε ένα σκανδαλώδες άρθρο όπως είναι το άρθρο 19 να εντάσσετε το θέμα του παιδικού σταθμού και το εργασιακό των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς. Εάν το φέρνατε ξεχωριστά και με την απαλληφή του δύνατε, εμείς θα στηρίζαμε αυτή την τροπολογία του κινήματος αλλαγή. Αλλά δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτό το άρθρο 19, κατά συνέπεια το καταψηφίζουμε. Όπως έγινε για παράδειγμα με το άρθρο 13-14, διαχωρίστηκε, που αφορά την ΕΟΕ. Το άρθρο 13 αφορούσε τη μετατροπή σε απονομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε ιδιωτικού δικαίου και το άρθρο 14 αφορούσε το εργασιακό τους, το οποίο και το ψηφίζουμε βέβαια, έτσι. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό. Αλλά ένα τελευταίο για το 19, γιατί δεν εντάσσεται και τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου για τα παιδιά των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς. Δηλαδή αυτά δεν έχουν ψυχή. Αυτά δεν πρέπει να πάνε στους παιδικούς σταθμούς. Γιατί τα διαχωρίζουμε, τι είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Και τέλος με το άρθρο 20 που προβλέπει 2 επιπλέον θέσεις μετακλητών υπαλλήλων στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλωτριώσεων. Κατά την άποψή μας είναι φωτογραφική. Όχι μόνο δεν καλύπτει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες του Ταμείου και μάλιστα με προσωπικό μόνιμης θέσης εργασίας, αλλά έρχεται να εξυπηρετήσει κυρίως τις ανάγκες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. Αυτό φυσικά μας βρίσκει αντίθετους και γι' αυτό το καταψηφίζουμε το άρθρο 20. Ευχαριστώ.